πολύ σημαντικό είναι ότι πρέπει να συμπεριλαμβάνεται τον πατέρα του παιδιού σε όλες τις αποφάσεις. Τι εννοεί, σε όλες. Ακόμα και όταν το παιδί φιλοξενείται στο σώμα σας, μην υποτιμάτε την αγάπη που νιώθει και τη φροντίδα που θέλει να δείξει στο παιδί ο βιολογικός πατέρας. Σωθήκαμε τώρα. Επίσης, εκφράστε ανοιχτά ποια χαρακτηριστικά και ιδιότητες στους συντρόφους σας θέλετε να έχει το παιδί σας. Πλάκα, σε λατρεύω. Αλλά σίγουρα δεν θέλω το παιδί να πάρει το IQ του μπαμπά. Ευχαρίστως να πάρει τη μύτη του, τα αυτιά του, τα πόδια του. Όχι, όχι. Προτιμώ τα δικά μου. Apa kamu?